Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο της Ένωσης. Σήμερα η σημαντική αναμέτρηση εδώ ανάμεσα στην ομάδα της Εθνικής Ένωσης Αβίας και του Ολυμπιακού Ανάληψη απέσα της 18ης αγωνιστικής της πρώτης τοπικής κατηγορίας Μεσσηνίας. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ουρά της βαθμολογίας. Να δούμε την απόφαση του πολίτη και την εκτέλεσή του. Εκτελεί ο πολίτης προς την εστία. Η μπάλα είναι λίγο πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλή εκτέλεση. Εκτελεί ο πολίτης στην εστία και σημαντική απέκρουση, πολύ καλή απέκρουση εδώ από τον Μάρη που πήγε καλά στην πορεία. Μέσα στα περιοχή, πάλι ο πολίτης φέρνει μπάλα προς την εστία και πάνω στη γραμμή. Ο Καρδάς, συγγνώμη, απομακρύνεται λίγα όπως ο Λουκουρέζος. Για νέα κεφαλιά πάσα τον Καρδάση να γυριστώ, προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Καρδάση. Ωραία προσπίση, αποφεύγει τον Ανδρεάδη. Προσπαθεί ο Καρδάσης, κάνει μια πάσα στο... Πετάγεται ο Καρδάσης εκεί, ο Παναγιώτης, πολύ μεγάλη φάση. Πολύ μεγάλη φάση εδώ για την Αβία, ωραία είναι η συνεργασία του δεξιά του Καρδάση, του Θανάση, ο Παναγιώτης ο Καρδάσης μπήκε στην πορεία της μπάλας. Και η απέκρουση του Τσούλου σε κόρνερ. Να κρίνει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Ένωσης ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Αβίας και τον Ολυμπιακό Ανάληψης. Το είχαμε αφήσει από το πρώτο κιόλας ημίχρονο 0-0. Κώστας Κορμπής δίνει στον Δημήτρη Κορμπή. Παίζουν το 1-2 πολύ ωραία από δεξιά. Κορμπής τώρα σηκώνει το κεφάλι. Πάσα του δεν θα περάσει όμως. Όμως επιμένει ο Κορμπής. Προσπαθεί να μπει στη φάση από λιμενές. Κόβει τελευταία στιγμή όμως εκεί ο Ντουρούμης επιμένει. Τον Καρδάση. Καρδάσης. Και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Γεωργίκο να αποφεύγει το μαρκάρισμα του Γιαννόπουλου. Επιμένει ο Γεωργίκος. Κλείνεται σωστά. Χάνει την μπάλα από τον Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος είναι προϋποθέσεις αντιπίθεση για την ομάδα του Ολυμπιακού Ανάληψης για τον Παπα-Νικολόπουλο. Ο Παπα-Νικολόπουλος επικίνδυνα μέσα στην περιοχή από δεξιά. Κόβει την μπάλα προς τα έξω. Η μπάλα είναι out. Δουρούμης. Καρδάσης. Προσπαθεί ο Καρδάσης να απειλήσει. Και έχει δώσει πέναλτι διδύσο ο κύριος Καρβούνης στην προσπάθεια του Καρδάση να αποφύγει εκεί Ανδρεάδη και Δουρούμη. Βρήκαν τα πόδια του Καρδάση η αμυντική του Ολυμπιακού και είναι το πέναλτι που κερδίζει ο δραστήριος και μαχητικός Παναγιώτης Καρδάσης. Να λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία του αγώνα με το πέναλτι που κερδίζει η ομάδα της Αβίας να βγει μπροστά στο σκορ. Με τον Κορμπή να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 και η Αθλητική Ένωση Αβίας μπαίνει μπροστά στο σκορ. Με τον Δημήτρη τον Κορμπή να ευστοχεί στο χτύπημα πέναλτι. Ξεγέλασε τον Τζούλο, ο οποίος έπεσε αριστερά στη δεξιά του γωνία, όμως πήγε μπάλα. Και έτσι η ομάδα της Αβίας παίρνει προβάδισμα και πολύ πιθανόν να είναι αυτό αρκετό για να πάρει και την νίκη. Πόσο, 28-05. Όχι ακόμα. Ένα λεπτό ακόμα, μπαίνουμε καθυστερήσεις. Ένα λεπτό. Κεφαλιά προς τα πίσω του Βλαχάκη, κερδίζει πολύ Μενέας. Ο Γιαννόπουλος προσπαθεί να μπει στη φάση, ο Αβυζιώτης. Η κεφαλιά του πολύ Μενέα. Μαυροϊδάκος. Χάνει την μπάλα ο Μαυροϊδάκος από την παρέμβαση του Γεωργαντά. Προσπαθεί να πλασάρει τον Τσούλο βιαστικά. Δημήτρη, σημαντική νίκη σήμερα. Ναι, για εμάς ήταν ένας τελικός. Οπωσδήποτε έπρεπε να κερδίσουμε και στο τέλος τα καταφέραμε. Σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα το παιχνίδι αυτό. Είδαμε ότι υπήρχε πίεση και στις δύο ομάδες, αφού και οι δύο θέλανε το αποτέλεσμα. Ναι, σίγουρα υπήρχε πίεση. Εμείς ήταν μόνο νίκη που κυνηγάγαμε. Ο αντίπαλος μπορούσε για μια ισοπαλία να βολευτεί. Εμείς τα δώσαμε όλα για την νίκη και στο τέλος τα καταφέραμε. Τώρα ετοιμαζόσαστε σιγά σιγά να επιστρέψετε και στην έδρα σας, έτσι. Είδαμε κάτι φωτογραφίες εκεί. Ετοιμαζόσαστε, νομίζω ότι θα φτιάξει και λίγο η ψυχολογία σας. Ναι, σίγουρα. Όλα τα παιχνίδια που παίζουμε είναι εκτός έδρας. Πλέον θα παίζουμε στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, που δεν μπορεί να έρχεται γιατί είναι και μακριά κιόλας.